Θα καλησπερίσω την συνάδελφο από την τηλεόραση του Α, την Σούζη Καζαντζίδου, όπου από νωρίς βρίσκεται στο μέτωπο του ρεπορτάζ. Σούζη, καλησπέρα από το Ηράκλειο. Καλησπέρα, Μάνο. Καλησπέρα σε όλους τους καλεσμένους. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Και σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας, γιατί γνωρίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι εκεί στην τηλεόραση του Α από νωρίς περνάτε μια πολύ δύσκολη ημέρα με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Αθήνα. Βλέπουμε και εικόνες από το λεκανοπέδιο της Αττικής, αλλά και από την κατάσταση που επικρατεί στην Αττική Οδό. Καταρχήν, να μου πεις ποια είναι η εικόνα που επικρατεί τώρα στην Αθήνα. Η κατάσταση, εγώ μπορώ να σου μιλήσω για την Αττική Οδό, που είμαι εγκλωβισμένη από τις 12 και 20 το μεσημέρι. Είσαι στην Αττική Οδό δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είμαι στην Αττική Οδό και εγκλωβισμένη, το ξαναλέω, διότι έχει τη σημασία του. Δεν ήρθα με αυτοκίνητο του συνεργείου, ούτως ώστε να μπορέσω να προσεγγίσω το σημείο του ρεπορτάζ από κάπου όπου θα υπήρχε διέξοδος. Βρέθηκα εγκλωβισμένη μέσα σε όλα αυτά τα αυτοκίνητα, σε ένα κλειστό σύγχρονο αυτοκινητόδρομο. Για πόσες ώρες νομίζω ότι έχω σταματήσει να μετράω, από τις 12 και 20 όπως σας είπα είμαι εδώ. Λοιπόν, η κατάσταση είναι ασύλληπτη, πραγματικά ασύλληπτη, απερίγραπτη, είναι δραματική και δεν είναι και στη φύση μου να χρησιμοποιώ τέτοιους ακραίους και δραματικούς όρους. Όμως μιλάμε για δεκάδες αυτοκίνητα, εκατοντάδες αυτοκίνητα, με χιλιάδες ενδεχομένως επιβάτες συνολικά, γιατί μιλάμε για μια πολύ μεγάλη χιλιομετρική ακτίνα, άλλοι με σβησμένες μηχανές, χαμηλά τα φώτα, χωρίς θέρμανση. Δεν το συζητώ και το θεωρώ πολυτέλεια το θέμα του φαγητού ή του νερού, γιατί ξέρετε, όποιος μπήκε στο αυτοκίνητό του για να διανύσει μια απόσταση, έστω επιστρέφοντας από τη δουλειά ή πηγαίνοντας σε κάποιο κοντινό σημείο, δεν σκέφτηκε τι μπορεί να του προκύψει. Ήταν έξω από τις προβλέψεις αυτή η κατάσταση. Άρα λοιπόν μπορεί να μην είχε ούτε νερό πάνω του, ούτε φαγητό πάνω του. Δεν μιλούμε για τις υπόλοιπες ανάγκες. Και το χειρότερο, η βενζίνη του να μην ήταν τέτοια που να σκεφτεί ότι μπορεί να διανυκτερεύσει και να έχει αναμένο το καλοριφέρ. Βρε Σούζη, ξέρεις τι είναι αυτό που μου κάνει εντύπωση? Επειδή όλοι γνωρίζουμε την Αθήνα, έχουμε ζήσει αρκετά χρόνια εκεί, η Αττική Οδός είναι ίσως ένας από τους πιο σύγχρονους δρόμους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δηλαδή, μιλάμε για έναν δρόμο που συνδέει κομβικές περιοχές της Αττικής με το αεροδρόμιο και όχι μόνο. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε αυτόν τον υπερσύγχρονο δρόμο να έχει τεθεί εκτός λειτουργίας και να πρέπει να τεθεί σε επιφυλακή ο στρατός για να σας απεγκλωβίσει από εκεί. Όση ώρα κάνω το ρεπορτάζ και είμαι και εγκλωβισμένη, διαρωτώ με κι εγώ πέντε πράγματα, γιατί πέρα από τις προδιαγραφές που έχει η Αττική Οδός, και είναι προφανές ότι δεν θα έπρεπε να έρθουμε μπρος σε αυτή την κατάσταση, διαρωτώ με και σκέφτομαι και λέω ότι μιλούσαμε για την ελπίδα, για μια κακοκαιρία χιονιού, η οποία είχε προαναγγελθεί και υποτίθεται ότι και ο κρατικός μηχανισμός ήταν σε επιφυλακή, αλλά φαντάζομαι και οι υπεύθυνοι της Αττικής Οδού που γνωρίζαν τι έρχεται, θα έπρεπε και αυτοί να είχαν λάβει τα μέτρα τους. Δίπλωσε έμαθα μία ανταλίκα, λίγο παρακάτω, κάποια αυτοκίνητα, συνηθισμένο βεβαίως και για όλους, για αρκετούς οδηγούς που δεν προνοούν, δεν είχαν αλυσίδες, έμειναν και αυτά και δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα. Το θέμα είναι, νομίζω πως αυτές τις περιπτώσεις, για τους αυτοδιοικητικούς το λέω κυρίως, για όλους όσους ασχολούνται, θα έπρεπε να υπάρχει ένα σχέδιο, να υπάρχει μία μελέτη, να είναι και επικαιροποιημένη ανάλογα με τις εξελίξεις, τις συνθήκες και τα φυσικά φαινόμενα που περνάμε και τα βλέπουμε εμείς που δεν είμαστε παΐοντες και είμαστε κοινής νητής στο να μπορούμε να ασχοληθούμε δηλαδή με μηχανικής και τεχνικής φύσεως ζητήματα για να αντιμετωπίζονται αυτές οι καταστάσεις. Δεν μπορώ να καταλάβω, μου κάνει ασύλληπτο. Δεν είναι και πυρηνική η φυσική. Σκέφτομαι τόση ώρα που κάθομαι εγκλωβισμένη στην Αττική Οδό ότι υπάρχουν κάποιοι έξοδοι. Αυτοί οι έξοδοι δεν θα μπορούσε να προβλεφθεί, να είχαν καθαριστεί, ούτως ώστε τα αυτοκίνητα, όγκος των αυτοκινήτων, σιγά σιγά να διοχετεύεται από εκεί και να μπορεί να φύγει ο κόσμος. Σούζη, αυτή τη στιγμή που μας μιλάς είσαι μέσα στο αυτοκίνητό σου. Πόσος κόσμος είναι, δηλαδή εκεί κοντά, πόσος κόσμος είναι? Ούτε δηλαδή για ώρες είστε μέσα σε ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει σκεπαστεί από χιόνι. Είμαι σε ένα αυτοκίνητο με πολύ χιόνι τριγύρω. Τώρα έχουμε και ρηπές γιατί έχει ανέμους δυνατούς. Θέλω μόνο να κάνετε εικόνα τις τρεις κανονικά λωρίδες της Αττικής Οδού συν τη Λέα,
τέσσερις δηλαδή στο σύνολο, οι οποίες είναι σταματημένες, ακινητοποιημένες, και αυτή η εικόνα έχει μεγάλη χιλιομετρική ακτίνα, την οποία δυστυχώς δεν μπορώ να υπολογίσω. Και ξέρω, βλέπουμε εικόνες, ήταν... Σούζη, βλέπουμε εικόνες από την Αττική Οδό, αυτοκίνητα τα οποία ουσιαστικά έχουν σβήσει και τις μηχανές τους ή τις διατηρούν για να μην μείνουν από κάποιοι μπαταρία. Κάποιοι κάνουν συντήρηση, mm-hmm. κάποιοι κάνουν, αυτοί που δεν έχουν καύσιμα κάνουν συντήρηση, κάποιοι φοβούνται να τις σβήσουν γιατί ξέρουν ότι μπορεί να μην ξαναπάρει μπρος το αυτοκίνητο. Η τυχερότερη είναι, δηλαδή, έχω δει κόσμο να μας χτυπάει την πόρτα και να μας λέει: παιδιά, εσείς έχετε βενζίνη. Έχει κάτι μεγάλα αυτοκίνητα, ανταλίκες κτλ., οι οποίες υποτίθεται ότι είναι πιο σίγουρες και πιο ασφαλείς στο να φιλοξενήσουν άτομα ότι έχουν καύσιμα και όλα τα σχετικά. Χτυπούν και αυτές τις πόρτες. Κάποιοι άλλοι γεμίζουν άδεια μπουκάλια πλαστικά από νερό με χιόνι, προκειμένου να εξασφαλίσουν νερό για το βράδυ. Εντάξει, είναι μάνο ασύλληπτη η κατάσταση. Δεν είναι του 2022 η εικόνα αυτή. Βεβαίως. Ένα τελευταίο, επειδή καταρχήν δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή έχει φανεί φως στην άκρη του τούνελ, αν δηλαδή είστε κοντά στον απεγκλωβισμό. Δηλαδή μπορεί να μείνετε εκεί όλη τη νύχτα, Σούζη. Νομίζω πως αυτό δεν θέλω να είμαι μάνης κακών, γιατί θα είναι ένα δυσάρεστο ενδεχόμενο, αλλά εμείς έχουμε προετοιμαστεί ψυχολογικά τουλάχιστον για να μείνουμε το βράδυ. Είναι απίστευτο πάντως αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή πραγματικά νομίζω ότι, και θα χρησιμοποιήσω τη φράση που χρησιμοποίησες αρχικά, ότι είναι ασύλληπτο, ασύλληπτο αυτό που ζείτε, γιατί μιλάμε ότι είστε σε μια κομβική αρτηρία της πρωτεύουσας και όχι σε έναν απομακρυσμένο δρόμο ενός βουνού. Ναι, είναι από τους δρόμους που όταν τους περνάς αισθάνεσαι ασφαλής, αισθάνεσαι Ευρωπαίος, αισθάνεσαι ότι εν πάση περιπτώσει, ό,τι και να χρειαστεί, θα αντιμετωπιστεί. Αυτή τη στιγμή βεβαίως υπάρχει μια μετατόπιση ευθυνών. Δηλαδή, ακούμε από την πλευρά της κυβέρνησης ότι θα ζητηθούν ευθύνες από την Αττική Οδό. Μου είναι όμως αδιανόητο αυτή τη στιγμή να κατανοήσω ότι σε μια κομβική αρτηρία της Αθήνας δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτα και απλά υπάρχει μια μετατόπιση ευθυνών, Σούζη. Μοιράζομαι ακριβώς την ίδια άποψη μαζί σου. Λοιπόν... Αυτό να ξέρεις ότι επειδή υπάρχει και η τεχνολογία και επειδή εκτός από όλα όσα είπαμε νωρίτερα ζητάει ο κόσμος, ζητάει και φορτιστές, έτσι. Άρα υπάρχει η πληροφορία και διακινείται. Τους αφήνει όλους παγερά αδιάφορο το ζήτημα των ευθυνών σε αυτή τη φάση που μιλούμε. Αυτό που προέχει τώρα πραγματικά είναι να βρεθεί ένας τρόπος και δεν ξέρω αν είναι ενδεδειγμένος αυτός που ακούστηκε να μεταφερθεί δηλαδή ο κόσμος και πώς να μεταφερθεί, γιατί από πού θα μεταφερθεί αυτός ο κόσμος. Δηλαδή ας υποθέσουμε ότι θα προσεγγίσουν κάποιοι, ο στρατός δεν ξέρω ποιος, σε μια έξοδο. Η έξοδος αυτή από κάποιους είναι 1.000 μέτρα, είναι 2.000 μέτρα, έχει ηλικιωμένους. Πώς θα περπατήσουν αυτοί οι άνθρωποι? Να υποθέσω ότι επειδή πολύ κοντά βρίσκεται το αεροδρόμιο, υπάρχουν τεράστιες πολυεθνικές εταιρείες, άρα όλοι αυτοί είναι άνθρωποι που επιστρέφατε από την δουλειά σας το μεσημέρι. Εγώ προσωπικά από το αεροδρόμιο, αλλά και αρκετός κόσμος από το αεροδρόμιο, γιατί ακυρώθηκαν πτήσεις και χρειάστηκε να επιστρέψει, αλλά φυσικά ο υπόλοιπος πληθυσμός, νομίζω κυρίως συνεργαζόμενος πληθυσμός, ναι. Μάλιστα. Δηλαδή, έτσι και με αυτό κλείνουμε, πόσοι περίπου μπορεί να είναι εγκλωβισμένοι στην Αττική Οδό αυτή τη στιγμή? Δεν μπορώ να υπολογίσω, πραγματικά. Μάλιστα. Δεν μπορώ να υπολογίσω. Σούζη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που βρήκες και τη δύναμη και το χρόνο. Καλή συνέχεια. Εύχομαι πολύ γρήγορα αυτή η περιπέτειά σας να τελειώσει και να μην ξαναδούμε τέτοιες εικόνες. Μιλάμε για την πρωτεύουσα της χώρας και όχι για μια απομακρυσμένη περιοχή.